Πάμε λοιπόν στο κεφάλαιο Αθανασία. Θέλω να μου πεις, Αθανασία, πώς έρχεται στη ζωή σου, πώς έρχεσαι στη ζωή της, πώς γίνεται αυτός ο γάμος. Κοίταξε, εγώ ήμουνα σε μια φάση της ζωής μου τότε, όπου ήμουνα free πολύ, έτσι. Ήμουνα καλά, πολύ ανεξάρτητος γενικώς, πάντα ήμουν ανεξάρτητος, με την έννοια εργένης πολλά χρόνια. Ναι. Με σχέσεις και τα λοιπά, αλλά εργένης γενικότερα, ναι, ως φιλοσοφία, άλλωστε τώρα πρωί μέχρι το βράδυ τα ξέρεις, ναι, 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 τα λοιπά. Άρα δεν ήμουνα και δεν είχα και ποτέ την αίσθηση εγώ την ανάγκη ότι πρέπει να παντρευτώ, πρέπει να κάνω οικογένεια. Δεν υπήρχαν πρέπει τέτοιου τύπου μέσα μου εμένα. Και ήταν να πάω σε ένα γάμο στα Κύθυρα. Παντρευόταν η πρώτη μου ξαδέρφη, του θείου μου του στρατή, η κόρη Ιωάννα. Και πάω στα Κύθυρα και, πάω και βλέπω στο μαγαζί που πάω που γινόταν ο γάμος, ένα πολύ μεγάλο μαγαζί, η Σκάνδια. Βλέπω μια κοπέλα, όπου εγώ δεν ξέρω ποια είναι. Γνώριζα τον πατέρα της, γνώριζα τη μάνα της, γνώριζα τον αρφό της, γνώριζα το θείο της, το σόι της κτλ. Ήμουνα συμμαθητής με τη θεία της, μια θεία της. Την Αθανασία εγώ την ήξερα. Ναι. Και καταλαβαίνεις ότι εκεί λέω, τι έγινε. Η αλήθεια είναι ότι τρώω ένα κράξιμο και γύρω ήρεμα τώρα είναι του Αντώνη Κόρη, δεν κάνουμε τέτοια. Ναι. Και λέω, ρε παιδιά, ξέρω εγώ. Έχω καλό σκοπό. Έχω καλό σκοπό, αυτό λέω κι εγώ. Λέει, πεθερά μου, θα έρθει να παίρνει κανένα μηχανόβιο. Λέει, θα έρθει κανένα μηχανόβιο να παίρνει την κόρη σου από κάτω. Λέω, δεν επιτρέπεται. Μου λες, όταν έπαιρνε τη δικιά μου. Σωστό. Σωστό, κυρία Μαρθία. Λοιπόν, και έπαθα πλάκα. Η αλήθεια είναι ότι ήταν. Αυτό κόλλησε αμέσως ή ήρθε. Όχι εντελώς. Όχι εντελώς. Όχι εντελώς. Έτρεξα αρκετά. Περίμενε, η Αθανασία δεν ήταν μόνιμα στα Κύθυρα. Η Αθανασία έχει μεγαλώσει. Η Αθανασία έχει γεννηθεί στην Αυστραλία. Ναι. Μάνα της έχει μεγαλώσει στην Αυστραλία. Η Αθανασία έχει γεννηθεί στην Αυστραλία, έχει μεγαλώσει στην Αθήνα. Απλά κάποια στιγμή ο πεθερός μου αποφάσισε ότι θα πάει να ανοίξει το εστιατόριο που είχε χτίσει μόνος του με τον αδερφό του τη δεκαετία του 70. Δούλευε στην Αθήνα ο άνθρωπος κτλ. Θα πάει να φτιάξει το μαγαζί. Ναι. Κατέβηκε και φτιάξει το μαγαζί. Άρα ανεβοκατέβαινε. Άρα εκεί για... βρεθήκα το σημείο, σε κοινό σημείο. Ναι, ρε παιδί μου, αυτό θέλω να πω. Θα μπορούσα να μην έχω πάει στο γάμο. Ήταν ένας άνθρωπος, δεν ήταν τόσο κοντινός μου συγγενής, δεν θα πήγαινα ενδεχομένως. Και εδώ έριξε κυνηγητό. Έριξα λίγο. Έχει κινητό. Ναι. Ζορίστηκα λίγο. Ναι. Αλλά εντάξει. Καταλαβαίνεις ποιος μπορεί να αντισταθεί. έριξα κυνητό. Πόσο καιρό πριν το γάμο είχατε σχέση. Κοίταξε, παντρευτήκαμε με πολιτικό γάμο το Δεκέμβριο του 2007. Το 2007, λέω και εγώ. Το 2007, ναι, το Δεκέμβριο του 2007. Ναι. Και είμαστε μαζί από το καλοκαίρι του 2006. Ναι. Δηλαδή, όχι μεγάλο διάστημα. Έριξα ένα κυνηγητό 2-3 μήνες πριν. Ναι, ναι. Γιατί ήταν και συγκυρίες τέτοιες. Η Αθανασία έπρεπε να φύγει να πάει στα Κύθυρα καλοκαίρι για να βοηθήσει το μαγαζί. Εγώ ήμουν στην Αθήνα, είχα πολλή δουλειά, ανεβοκατέβαινα. Τέλος πάντων, έριξα ένα κυνηγητό. Αλλά από τη στιγμή που ήμασταν μαζί, μένουμε και μαζί. Από τότε που ήμασταν μαζί. Ναι, 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 μείναμε μαζί. Έκανες το κλασικό ερώτημα, αποθέτω. Έκανες κλασική πρόταση γάμου ή το κάνεις αλλιώς. Αλλιώς. Αλλιώς, Θες να πεις πώς. Όχι. Όχι. Εντάξει, όπως νομίζεις. Δεν θα σε πιέσω, αλλά πες. Λοιπόν. Το έκανα πάντως. Το έκανα στα Κύθυρα. Ήθελα να το κάνω στα Κύθυρα. Ήθελες να το κάνεις στα Κύθυρα. Ήθελα. Εντάξει, λογικό. Αλλά δεν ήταν το κλασικό. Λογικό, εντάξει. Ναι. Εντάξει.